ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση. Συνεγερμός λοιπόν σε αυτά τα πρώτα λεπτά, 4 λεπτό 0-0. Να δούμε τώρα την εκτέλεση. Χαμηλά όμως, περνάει μπάλα από πολλά σώματα. Προσπαθεί εκεί ο Κοτσαβασίλης να επωφεληθεί. Στην περιοχή κινήσεις εκεί από τον Εζιγκερίδη, να δούμε τον Νικεχαγιά στο δεύτερο δοκάρι. Μαυρομάτι θα πάρει την κεφαλιά, μια πολιορκία εκεί, ένα τακουνάκι. Διπλή ευκαιρία χαμένη. Αρκετά δραστήριοι έχουν την υπεροχή του αγώνα και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αρκετά καλοί επιχειρούν ένα σούτ από μακριά. Καλό το σούτ από τον Κεχαγιά στο 7. Συνεγερμός για ακόμη μια φορά στην εστία του Αμουτσάκη. Να δούμε τον Τσαούσου σε αυτή την εκτέλεση. Στημένη μπάλα εκτελεί. Στο δεύτερο δοκάρι Ταχτσίδης θα πάρει την κεφαλιά. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Νέα κεφαλιά από τον Κουτσαβασίλη. Πέφτει και μπλοκάρει ο Αμουτσάκη στο 15. Τον Εδόντσο και τον Σαργιανίδη. Ψεματάς με τον Εδόντσο. Δόντσος θα εκτελέσει με την μπάλα να φεύγει πολύ έξω. Ήταν κάπως δυνατή όμως η σέντρα η οποία επιχείρησε. Και τώρα ψάχνουν τον Κοτόπουλο. Να δούμε τον Κοτόπουλο, ο οποίος κατεβάζει. Πάντα Κοτόπουλος θα κρατηθεί. Δεν έχει κάποιο στήριγμα. Κρατά. Θέλει να γυρίσει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Γκέκας θα έρθει. Θα πιάσει το σούτ στην κίνηση. Δοκάρι. Και Χαγιάς, Μπονέρης, ωραία συνεργασία τώρα, Δαμιανός, έτοιμος για την σέντρα, καθυστερεί. Δαμιανός θα περάσει όμως με πολύ ωραία ενέργεια, πάντα Δαμιανός θα μπει στην περιοχή, παράλληλο γύρισμα επικίνδυνο, κόβει εκεί η άμυνα του Αβατού στο 27. Και Χαγιάς για τον Τσαούση. Τσαούση συγκλίνει, πάντα Τσαούση, ωραία για τον Λαζαρίδη. Θα γυρίσει, τελευταία στιγμή εκεί δεν μπορεί ο Ζυγερίδης, κόβει. Συνεγερμό στην αιστεία του Σαββίδη. Να δούμε τον Σαργιανίδη. Εκτελεί. Δεν σας παίρνει την κεφαλιά. Ψεματάς. Ένα σούτ. Φεύγει λίγο έξω από τα δοκάρια του Σαββίδη. Τσαούσης πίσω στον Τριανταφύλου. Γεμίσμα για τον Μαυρομάτι. Θα πάρει ο τελευταίος την κεφαλιά. Χωρίς στόχο περνά έξω από την εστία του Αμουτσάκη. Λάθος που κάνει ο Δαμιανός. Γκέκας θα βρει τον Δόντσο. Ο Δόντσος τώρα από αριστερά. Πάντα Δόντσος. Κρατά ο Δόντσος. Θέλει να βγάλει μια σέντρα. Απευθείας στα χέρια του Σαββίδη. Κανένας κίνδυνος στο 57. Έξυπνο ο Δέντσας και πάλι για τον Κεχαγιά. Βλέπει το ανέβασμα εκεί του Τσαούση. Εκεί θα πάει η μπάλα. Να δούμε τον Τσαούση. Έτοιμος για την σέντρα. Την επιχειρεί. Θέλει να μπει στην περιοχή εκεί ο Μπονέρης. Δεν βρήκε σωστά την μπάλα. Βαφιάδης. Μια σέντρα εκεί επικίνδυνη. Να δούμε, δεν απομακρύνει την μπάλα. Θέλουν να γυρίσουν. Η μπάλα φτάνει στον Γκέκα. Ένα παράλληλο γύρισμα από πλεονεκτική θέση. Να δούμε τον Σαργιανίδη, ο οποίος εκτελεί με την μπάλα να φεύγει πολύ έξω από την εστία του Σαββίδη, δεν ανησυχεί. Κερδίζει ο Ταχτσίδης, πάνω κάτω η μπάλα πλέον στα τελευταία λεπτά. Να δούμε τώρα τον Δόντσο από δεξιά. Θέλει να πατήσει η περιοχή ο Σιχλιμύρης. Εκεί θα πάει η μπάλα και έχουμε γκολ. Εξαιρετικό τέρμα από τον Σιχλιμύρη, ο οποίος άλλαξε την μπάλα με τον Εδόντσο. Ο τελευταίος έκανε την σέντρα, πάτησε περιοχή στην καρδιά της άμυνας εκεί, μια δράνεια. Ο Σιχλιμύρης κάνει την κεφαλιά από πολύ κοντά. Κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Σαββίδη. 0-1 στο 74. Σιχλιμύρης έξω από την περιοχή, δίνει για τον Εδόντσο. Ο Δόντσος ωραία για τον Σαργιανίδη, ο οποίος φεύγει από κανονική θέση. Θα γυρίσει, όχι, σέντρα σούτ, εξωτερική πλευρά των δικτύων του Σαββίδη στο 86. Τσαούσης εκτελεί το κόρνερ, καλή εκτέλεση, κεφαλιά εκεί δεν μπορεί. Να δούμε ο Δέντσας, ο οποίος θέλει να επαναφέρει, θα μπλοκάρει ο Αμουτσάκης στο 88. Σε πλάγια θέση βέβαια. Τσαούσης στο δεύτερο δοκάρι εκεί, θα γίνει κεφαλιά και έχουμε γκολ. Ισοφάριση με τον Τάσο Δέντσα, ο οποίος πήδηξε στην καρδιά της άμυνας εκεί. Πήρε μια δεύτερη κεφαλιά, αν δεν κάνω λάθος γύρισε ο Καριοφίλης στο δεύτερο δοκάρι. Μόνος του ο Δέντσας κάνει το 1-1, λυτρώνει
την ομάδα του Παραλιμνίου στο 92.